με την ελπίδα να μην υπάρξει και τρίτο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα, την ίδια στιγμή που το Βόλγκογκραντ έχει τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όπως και άλλες πόλεις στην ευρύτερη περιοχή. Ο μεγαλύτερος τώρα εφιάλτης του Κρεμλίνου πηγάζει από την πληροφορία που μεταδώσατε και εσείς νωρίτερα, ότι πίσω από την επίθεση στο Βόρειο Κάπκασο, συγκεκριμένα στο Βόλγκογκραντ, δεν βρίσκεται κάποιος φανατικός μουσουλμάνος, αλλά Σλάβος. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί αν επαληθευτεί θα σημαίνει πως οι τρομοκράτες έχουν διευρύνει τον κύκλο τους. Εκτός τώρα από τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας, οι προσπάθειες των αρχών εστιάζονται στην αλίευση πληροφοριών για το αν υπάρχουν και άλλες μαύρες χείρες ή αντάρτες καμικάζι και πόσοι, οι οποίοι σχεδιάζουν και άλλες επιθέσεις αυτοκτονίας. Ο φόβος που προέκυψε ύστερα από τη σημερινή επίθεση αυτοκτονίας οδήγησε τους Ρώσους πολίτες να προσπαθούν να εντοπίσουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς πιθανούς τρομοκράτες. Την ίδια στιγμή, ο Ρώσος πρόεδρος, πέραν των εντολών που έδωσε, αναμένεται αύριο στο καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, που όπως συμβαίνει παραδοσιακά, το εκφωνεί 3 λεπτά πριν την αλλαγή του χρόνου στο Κρεμλίνο, να στείλει ένα σκληρό μήνυμα στους τρομοκράτες. Την ίδια στιγμή, ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε σήμερα πως οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Σότσι που ανέφερε και εσύ, Χρήστανθε, θα διεξαχθούν κάτω από απόλυτη ασφάλεια. Μάλιστα. Ωστόσο, η διάχυτη κοινική παραδοχή είναι πως όσα μέτρα ασφαλείας και αν υπάρχουν σε μια χώρα με τον πληθυσμό της Ρωσίας, είναι πολύ δύσκολο να αποτραπεί ένα τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα. Χρήστανθε.